Είναι μια σημαντική ημέρα, κατά την άποψή μου, τόσο για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα. Να υπογραμμίσω ότι σήμερα έχουμε 28 Μαΐου. Θυμίζω ότι 28 Μαΐου του 1979 στο Ζάπιο υπογράφηκε η προσχώρηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, στην τότε ΟΚ, με τη σφραγίδα του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή. Να πω επίσης ότι παράλληλα είναι και μια δικαίωση της διπλωματίας κορυφής του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού πέτυχε να πληρούνται 4 βασικές προϋποθέσεις για την σημαντική αυτή απόφαση, για το Recovery Fund, για το Ταμείο Ανάπτυξης. Mm. Έχουμε ένα μεγάλο και φιλόδοξο, ευέλικτο, βασισμένο σε επιχορηγήσεις και με κοινή έκδοση χρέους, με ευρωπαϊκό μηχανισμό, πακέτο στήριξης. Ναι. Είναι μεγάλο, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των 750 δισεκατομμυρίων, περίπου 22 δισεκατομμύρια, είναι επιχορηγήσεις και 9,5 είναι δανεισμός. Είναι ευέλικτο γιατί είναι προσαρμοσμένο και στις απαιτήσεις της Ελλάδος, παραδείγματος χάρη στον τετραπλασιασμό του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, που αφορά και την ατζέντα την δικιά μας, δηλαδή προσαρμόζεται στο δικό μας πράσινο θα πρόγραμμα της απομονωτοποίησης. Κύριε Καλαφάτη, θα τα πάρουμε τα λεφτά, θα έρθουν τα λεφτά. Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι είναι επιχορηγήσεις και όχι δάνεια. Ναι. 9 δισεκατομμύρια είναι δάνεια. Είναι και ένα δείγμα έμπρακτης αλληλεγγύης. Μάλιστα. 9 δισεκατομμύρια είναι δάνεια. Και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Σκινάς, διευκρίνησε χθες ότι δεν υπάρχει καμία σχέση με μνημόνια και με αιρεσιμότητες που χαρακτηρίζουν μνημονιακές υποχρεώσεις. Άρα μπορούμε να ευελπιστούμε ότι υπάρχει ένα σημαντικό εργαλείο στήριξης και μπορούμε να πιστώσουμε, πιστεύω, και την ελληνική κυβέρνηση ότι διεκδίκησε και πήρε πολλά, γιατί αυτό έγινε όχι τυχαία, αλλά κατόπιν διαπραγμάτευσης πολύ δύσκολης τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο. Πάρουμε... Είναι η πρώτη φορά, πιστεύω, που μέσα από συνεχείς διαχειρίσεις κρίσεων, οικονομική κρίση, μεταναστευτικό, προσφυγικό, η Ευρώπη, παρότι δεν διακρίνεται για τα άμεσα αντανακλαστικά της, σε κάθε περίπτωση τώρα φαίνεται να ενεργοποιεί ένα υπερόπλο που είναι απαραίτητο και να αντιλαμβάνεται ότι ακόμα και σε επίπεδο πολιτικής συνοχής θα πρέπει να κάνει βήματα. Γιατί το πρόγραμμα αυτό, έτσι όπως το διαβάζουμε στις πρώτες του γραμμές, η πρώτη ανάγνωση, μας δείχνει ότι ακόμα και στο κομμάτι της πολιτικής συνοχής υπάρχει μια διαφορετική προτεραιοποίηση που δεν υπήρχε ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Δηλαδή δείχνει να καταλαβαίνει η Ευρώπη την αναγκαιότητα της ύπαρξης αλληλεγγύης εμπράκτος, και αυτό συμβαίνει κυρίως με την τέταρτη προϋπόθεση, όπως σας εξήγησα προηγουμένως.